Εφιαλτικές ώρες, κυρίες και κύριοι, στην Κορινθία με τη φωτιά που ξέσπασε χθες Κυριακή να καίει ως αυτή την ώρα και την ανίποτη τραγωδία στο Ξυλόκαστρο, καθώς έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι άνδρες 35 και 40 ετών. Η μάχη με τις φλόγες ήταν ολονύκτια και συνεχίζεται ως αυτή την ώρα. Ωστόσο, η καταστροφή είναι μεγάλη, με περιουσίες να έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους της Κορινθίας μετά τη χθεσινή ολονύχτια μάχη με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ροζενά Ξυλοκάστρου και λόγω των ισχυρών ανέμων έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Για μία ακόμη φορά, πολίτες σε απόγνωση έβλεπαν περιουσίες να καταστρέφονται. Καταστραφήκαμε όλος καιρός. Καίγεται η Παναγία όλη. Οι καπνοί από την πυρκαγιά έφτασαν στο λεκανοπέδιο και καλύπτουν τον ουρανό της Αττικής. Ξεκίνησε κάτι 10 η ώρα από μια μικρή αιστεία. Σε δασική περιοχή, πιθανόν είναι εμπρισμός. Δυστυχώς η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη σε πάρα πολλά μέτωπα. Θα μετακινηθούμε και σε άλλη περιοχή τώρα, θα ανοίξουμε τις δυνάμεις μας. Δύο άνδρες 35 και 40 ετών έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά. Αγνοούνταν στην περιοχή Άνω Πιτσάς και αργά τη νύχτα εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από μαντρίο που είχαν πάει για να βοηθήσουν φιλικό τους πρόσωπο. Τα παιδιά αυτά, επειδή είναι και συγχωριανοί μου, δεν ήταν εγγεγραμμένοι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Είναι κάτοικοι των χωριών. Συγχωριανοί είναι που δεν ακούσανε το 112. Έτσι λειτουργούμε εμείς τα χωριά. Και πήγανε να δείξουν το δρόμο, να ανοίξουν δρόμους, να βοηθήσουν. Πήγανε και τα παιδιά, όπως όλοι εμείς, να βοηθήσουν. Να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Είναι ο τρόφος, ο οποίος και εγώ το δωμάτιο του και πήγανε και να το βοηθήσουν. Προσπαθήσαν να φύγουν, τους εγκλώβησε η φωτιά. Η φωτιά στο Ξυλόκαστρο που ξεκίνησε σε αγροτοδεσική έκταση και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις ανέδειξε για μία ακόμη φορά την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Σε πολύ σοβαρές καταγγελίες προχώρησε η αδερφή ενός εκ των δύο θυμάτων της μεγάλης φωτιάς. Όπως υποστήριξε, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, κανένας από τις αρχές δεν πήγε να βοηθήσει. Αυτό που συνέβη δεν αντέχεται. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα ξεκληρισμό, τι είναι σωστό δηλαδή. Δεν φεύγεις και αφήνεις τρία παιδιά πίσω σου μωρά. Όμως δεν υπάρχει υποδομή σε αυτή τη χώρα για να το κάνεις αυτό. Και όταν δεν υπάρχει υποδομή πας σαν το σκυλί στα μπέλη. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα και το 2024 που ζούμε. Δυστυχώς πραγματικά, γιατί εγώ από χθες, από τις 10 η ώρα μίλησα με τα πιο υψηλά πρόσωπα. Mm-hmm. Αλλά κανένας δεν βοήθησε. Η Σοφία Παυλάκη, δικηγόρος εξειδικευμένη σε θέματα περιβάλλοντος και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, κάνει λόγο για παντελή έλλειψη σχεδιασμού και οργάνωσης. Αυτόπτες μάρτυρες στο θάνατο ενός ακόμα δάσους. Μια περιορισμένη εστία που έκαιγε χαμηλά μέσα σε μια καταπράσινη χαράδρα ακριβώς δίπλα στην Εθνική Οδό. Προφανώς επίγεια επέμβαση δεν υπήρξε ή αν υπήρξε έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση και δεν κατάφερε να πλήξει τη φωτιά σε αρχικό στάδιο. Το συγκεκριμένο σημείο ήταν μια καταπράσινη περιοχή ανάμεσα σε Ξυλόκαστρο και Δερβαίνη που μετατράπηκε μέσα σε λίγη ώρα σε στάχτη λόγω παντελούς έλλειψης σχεδιασμού, οργάνωσης και αγάπης για τη φύση. Όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες, ενώ δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους οι κάτοικοι 6 χωριών. Όλο το χωριό ήταν στο πόδι, ήρθανε για καναντέρ, δυστυχώς δεν μπορούσαν να πάρουν νερό. Και είχαν έρθει 2-3 ελικόπτερα, τα οποία σίγουρα βοηθήσανε, αλλά δυστυχώς η φωτιά τους ξέφυγε πάνω στην κορυφή. Ιδιαίτερα μεγάλη η πυρκαγιά μας ταλαιπωρεί. Μια πυρκαγιά πολλών χιλιόμετρων, με ένα μέτωπο πολλών χιλιόμετρων, σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν οι επίγειες δυνάμεις να επέμβουν με ευκολία. Η φωτιά σήμερα εξακολουθεί να καίει με πολλές διάσπαρτες εστίες, ενώ σπίτια και αγροτικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Είναι δραματικά τα πράγματα. Έχουν καεί πάρα πολλά στρέμματα με ελιές. Σχεδόν το 80% της ελαιοπαραγωγής του χωριού. Μέχρι χθες συνολικά έχουν καεί στη χώρα μας 328.000 στρέμματα από 68 μεγάλες πυρκαγιές, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δραστικές Πυρκαγιές. Με μία ακόμα απαιτητική εντυπηρική περίοδο να ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, πολλαπλά ερωτήματα γεννιούνται για τα κενά σε προσωπικό και τον συντονισμό του κρατικού μηχανισμού. Το σίγουρο είναι πάντως ότι για μία ακόμη φορά την πληρώνουν οι πολίτες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους.